Απίστευτα μοιάζουν τα όσα ακούστηκαν σε εκπομπή του CNN Turk κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα ελληνοτουρκικά. Ο δημοσιογράφος Ζαφέρ Σαχίν έφτασε στο σημείο να πει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν 152 νησιά που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους και πως ίσως στο μέλλον θα μπορούσε να τα καταλάβει η Τουρκία. Στην Αμερική, η κοσοκοσο γίτμεση Λόζανη γκυντζαλλανμεσίνταν κορκτού ήτσιν ζάτσιν. Yani, Cumhurbaşkanının Lozan'ı güncelleyelim çıkışı çok derin manalar içeriyor aslında. Ya neyini güncelleyeceksin? Arkadaş böyle bir şey olmaz. Burnumuzun dibindeki adaları vermişiz Muharrem Bey'e. Ne yapacağız? Alacağız mı onları? Ne zaman verdik? Belki alacağız. Onları ne zaman verdik? Belki alacağız. Ya bırak bu işleri bak. Kerkük, onları Lozan'da vermedik. Biliyorum Lozan'da vermedik. Onları Lozan'da vermedik. Biliyorum ama... Onları padişah vermişti. İyi bir durum var. Bak Kıbrıs'ı Abdülhamit vermişti. O adalar padişahlık döneminde gitmişti. Bak... Millete iftira atmayın. Yazıktır. İkinci Dünya günahtır. Savaşı'ndan sonra Yunanistan'a verildi o adı. Ya yazıktır, günahtır. Bak İtalyanlar vardı orada. Sonra adalar. Kitaxte ουσιαστικά η νυφαλιότητα και η ευθύνη και ο ρεαλισμός είναι η δική μας, θα έλεγα, αποτελεσματική και αποστομωτική απάντηση στην νευρικότητα και την προκλητικότητα που εκδηλώνεται από τους γείτονες. Βλέπετε ότι η Τουρκία και ιδιαίτερα η διοίκηση του Ταγί Περντογάν επιδιώκει αποτελέσματα σε δύο μέτωπα. Στο εσωτερικό μέτωπο σκιαμαχεί με το φάντασμα του Κεμάλ Ατατούρκ, προσπαθώντας να περάσει εν ώψη των τουρκικών εκλογών στην κοινή γνώμη ότι ο Κεμαλισμός κάποτε συρρήκνωσε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία και γι' αυτό επιδιώκει να καταλύσει, αν θέλετε, τις δύο συνθήκες που δημιούργησαν αυτά τα δεδομένα, τη συνθήκη του Μοντρέ και τη συνθήκη της Λοζάνης. Από την άλλη, στο διεθνές πεδίο, η Τουρκία θέλει να εμφανιστεί ως παγκόσμια δύναμη, ως ηγεμονεύουσα χώρα στην περιοχή, χωρίς όμως να σέβεται τους κανόνες διεθνούς δικαίου που έχουν επιβληθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Παράλληλα, κληθείς να σχολιάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Διευθυντής Ερευνών του Ειδής Κώστας Φίλης στην εκπομπή Αναλυτής του Ένα Channel, επισήμανε ότι δεν βλέπει θερμό επεισόδιο σύντομα, ωστόσο δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί κάτι από πλευράς της Τουρκίας όσον αφορά το μεταναστευτικό. Βλέπετε, κύριε Φίλη, κάποιο θερμό επεισόδιο ενδεχομένως μέσα στο καλοκαίρι? Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας να κάνει κάτι τέτοιο. Ξέρει ποια είναι τα ωριά της. Ξέρει ότι η Ελλάδα έχει μια ισχύ αμυντική, η οποία μάλιστα γίνεται ολοένα και αποτελεσματικότερη όσο περνάει ο καιρός. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το θεωρώ ότι είναι ένα σενάριο πολύ μακρινό. Βέβαια, τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς αν ο Ερντογάν βρεθεί σε ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο. Με το προσφυγικό τώρα, κύριε Φίλη, πώς βλέπετε τα πράγματα? Θα υπάρξουν γεγονότα Μαρτίου του 20, ο αυριδικός πόλεμος που είχε κάνει τότε στη χώρα μας? Ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό λόγω του ότι αυτή τη στιγμή έχει 4 εκατομμύρια Σύρους. Και μάλιστα 1,5 εκατομμύριο θα ήθελε, να το πω εντός ή εκτός αγωγικών, να το ξεφορτωθεί. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, αντιλαμβάνεστε ότι ο ίδιος βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επιλέξει να κάνει μια τέτοια κίνηση. Είναι λογικό πάντως να θέλει ο ίδιος να βγάλει από πάνω του αυτό το βάρος, είτε προς τη Συρία, είτε προς την Ελλάδα και από εκεί την Ευρώπη. Είναι ένα σενάριο πάντως το οποίο συγκεντρώνει πιθανότητες, κακά τα ψέματα.